Θα ασχοληθούμε με δύο θέματα που αφορούν βέβαια το αθλητικό ρεπορτάζ. Θα πάμε στο Μαραθώνιο Κρήτης, 13 Ιουνίου 2021. Η σπουδαία αυτή αθλητική διοργάνωση, συμμετέχω, τρέχω, προστατεύω. Θα συνομιλήσουμε και θα αναφερθούμε αναλυτικά σε λεπτομέρειες που αφορούν το Μαραθώνιο 2021, Μαραθώνιος Κρήτης, με τον κύριο Χάρη Βασιλείου, ο οποίος είναι μέλος του Δέλτα Σίγματος ΣΔΙΧ. Κύριε Βασιλείου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση, για το σχόλιο και εύχομαι να προκύψουν και πολύ δυνατά μηνύματα μέσα από τη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε το χρόνο αυτό να πούμε δύο λόγια για το Μαραθώνιο Κρήτης, ένα μεγάλο γεγονός αθλητικό το οποίο το έχει αγκαλιάσει όλη η Κρήτη. Σας ευχαριστούμε για πάλι και πάλι το πολύ. Ένα πολύ μεγάλο γεγονός, πιστό στο ραντεβού τους οι διοργανωτές, σε μια δύσκολη επιδημιολογική συγκυρία, αλλά ευελπιστούμε όλοι να σταλεί ένα πολύ σημαντικό και πολύ δυνατό μήνυμα. Πολύ σωστά. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος στην οποία καλούμαστε να το οργανώσουμε όλο αυτό. Θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα τα απαραίτητα που έχει εκδώσει και έχει ενημερώσει ο ΣΕΓΑΣ. Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός θελοντών που είναι έτοιμος και θα αγκαλιάσει και θα υποστηρίξει όλο αυτό το δρόμο. Γιατί είναι και τα 5 χιλιόμετρα, είναι και τα 10 χιλιόμετρα, είναι και τα 2,5 χιλιόμετρα που θα γίνουν τις ίδιες ημέρες εκείνες, από την κοπή του Κόκκινου μέχρι και τη λήξη της διοργάνωσης. Τι σημαίνει για σας η εφετινή διοργάνωση, ποιο είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσετε? Ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να διατηρήσουμε πάνω απ' όλα την υγεία και τη συνέχεια αυτού του μεγάλου γεγονότος που το αγκάλιασε από την πρώτη μέρα της διοργάνωσής του όλος ο κρητικός λαός. Μάλιστα, και βέβαια θα συμμετέχει κάποιος, άσχετα αν είναι επαγγελματίας, αν είναι ερασιτέχνης, δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και το δρομικό κίνημα κερδίζει καθημερινά όλο και περισσότερους θαυμαστές και μεγαλώνει κάθε μέρα και περισσότερο. Ασχέτως την ηλικία, ασχέτως την επαγγελματική ιδιότητα του καθενός. Μάλιστα. Έχει λείψει βέβαια από την καθημερινότητα των κρητικών και να το πάμε και παραπέρα σε πανελλαδικό επίπεδο η συμμετοχή στα δρομικά κινήματα μέσα στην πανδημία και με τους περιορισμούς. Γίνανε πολλές προσπάθειες σε πολλές πόλεις της πατρίδας μας και οργανώθηκαν και εικονικοί δρόμοι, ούτως ώστε να κρατηθεί αυτή η δίψα ζωντανή και να δοθεί διέξοδο σε όλους τους δρομείς οι οποίοι θέλανε να συμμετέχουν, έστω και από μακριά. Και φέτος είναι μεγάλη ευκαιρία, είναι ένα μεγάλο στοίχημα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, να το ξεκινήσουμε, το δρομικό κίνημα πάλι από εκεί που το αφήσαμε το 2020, να ξεκινήσει πάλι εδώ στα Χανιά. Και θέλετε και μέσα και από τους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν να στείλετε δυνατά μηνύματα, επαιτειακά μηνύματα. Μην ξεχνάμε ότι ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων είναι αφιερωμένος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ακριβώς. 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, είμαστε εδώ πέρα, συνεχίζουμε, κρατάμε την ψυχή δυνατά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας μας. Τι σημαίνει για την πόλη των Χανίων η διοργάνωση του Μαραθωνίου? Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι μας έλειψε πάρα πολύ το συγκεκριμένο γεγονός. Προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε ζωντανό όσο μπορούσε, ώσπου τελικά αποφασίστηκε ότι για λόγους υγείας και προστασίας της δημοσίας υγείας έπρεπε να μην προχωρήσουμε στην εκτέλεση του Μαραθωνίου. Και όλοι ανυπομονούμε αυτή τη στιγμή, φέτος ανυπομονούμε όλοι να βγούμε ξανά να τρέξουμε στον δρόμο. Και βέβαια θα ακολουθηθούν, κύριε Βασιλείου, συγκεκριμένα πρωτόκολλα από τον ΣΕΓΑΣ, αν δεν κάνω λάθος. Ο ΣΕΓΑΣ, ναι, έχει μελετήσει και έχει εκπονήσει πολύ σοβαρά και πολύ ακριβή πρωτόκολλα για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Μάλιστα. Να αναφερθούμε λίγο και στους τρόπους συμμετοχής, πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Μπορούν μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου Δρομέων Χανίων, πατώντας το αντίστοιχο link, να καθοδηγηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Μαραθωνίου Κρήτης και να κάνουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους μέσα από την ιστοσελίδα μας ή τηλεφωνικά στα γραφεία του Συλλόγου μας, τα οποία τηλέφωνα αναφέρονται πάλι στην κεντρική ιστοσελίδα του Μαραθωνίου Κρήτης.
Μάλιστα, και για οποιαδήποτε βέβαια νεότερη εξέλιξη και στο μέτωπο της πανδημίας και των υγειονομικών κανονισμών προκύψει, θα ενημερώνεται το κοινό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, υπάρχει πάντα ξεχωριστή σελίδα στο άνοιγμα στην είσοδο του επισκέπτη στη σελίδα μας της Μαραθώνιος Κρήτης. Υπάρχει πάντα σύνδεσμος που ανατρέχει στη σελίδα όπου αναφέρονται όλα τα νεότερα που ισχύουν γύρω από τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την εξέλιξη του αγώνα. Θέλω να μου πείτε λίγο, ένα μέλος και εσείς προσωπικά, ένα μέλος του Συλλόγου Δρομέων Χανίων, μόλις ολοκληρώνεται αυτή η διεξαγωγή του μαραθωνίου, πώς νιώθει, πόσο γεμάτος νιώθει? Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι και βλέποντας όλο αυτόν τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει, που έχει συμμετέχει, που έχει τρέξει στους δρόμους, είναι πάμε αμέσως για τον επόμενο. Να ετοιμάσουμε το επόμενο μαραθώνιο. Μάλιστα. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο και στις 13 Ιουνίου, αλλά φαντάζομαι και ο Σύλλογός σας βλέπει ακόμα πιο μπροστά. Έτσι δεν είναι, ο σχεδιασμός προχωρά. Σωστά. Τι καινοτόμο θα συναντήσουμε και θα δούμε στο μαραθώνιο φέτος? Η διαδρομή παραμένει ίδια? Η διαδρομή φέτος, όλα τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε οι δρομές να κάνουν δύο φορές την ίδια διαδρομή. Φέτος, με τη βοήθεια έμπειρων δρομέων και τη βοήθεια της τροχέας Χανίων, καθίσαμε και σχεδιάσαμε μία δρομή η οποία θα είναι ένας δρόμος. Από την αρχή μέχρι το τέλος δεν θα χρειαστεί να περάσουν από κοινά σημεία όπως γινόταν τα προηγούμενα όλα χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τους δρομείς, γιατί κάπου είναι ίσως λίγο κουραστικό να επιστρέφουν πίσω από την ίδια διαδρομή. Μάλιστα, το μήνυμά σας στους νέους, αλλά και γενικότερα σε όσους σκέφτονται να συμμετέχουν σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση φέτος, κύριε Βασιλείου, ποιο είναι, και να κλείσουμε με αυτό? Σας περιμένουμε να έρθετε να τρέξετε μαζί μας. Το συνέστημα όλο αυτό, όλη αυτή η διοργάνωση, ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί. Όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα, ας έρθουμε εκείνη την ημέρα εδώ στα Χανιά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου. Καλό απόγευμα. Επίσης, καλό απόγευμα. Να είστε καλά.